Για πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά. Καλή σας ημέρα. Βλέπετε την κυρία Καπουνέλη, διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι μαζί μας και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Αλλά, όπως είπε και ο Κώστας νωρίτερα, και πάμε σε αυτό, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεδομένου. Κυρία Καπουνέλη, είναι και καθηγήτρια φυσικά διεθνούς δικαίου στην νομική της Αθήνας. Βλέπω ένα πρωτοσέλιδο χθεσινό στην Κυριακάτικη Καθημερινή, κυρία Καπουνέλη. Μήνυμα μέσω της ΚΑΠΑ, λέει, για τις θαλάσσιες ζώνες, μήνυμα δηλαδή της κυβέρνησης, αν μπορούμε να το δείξουμε, το οποίο τι λέει ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. 6 μίλια. Ούτε κατά διάνοια. Δεν ξέρω, το έχουμε. Νάτο. 6 μίλια, ούτε κατά διάνοια. Οι κόκκινες γραμμές Αθήνας, ενώπιση του ραντεβού για Ραπετρίδη Φιντάν τον Νοέμβριο, λέει εδώ η καθημερινή. Τι σημαίνει αυτό, να μας το εξηγήσετε λίγο, που διαμηνεί η κυβέρνηση το 6 μίλια κατά διάνοια. Σήμερα, λοιπόν, τα χωρικά μας ύδατα είναι στα 6 μίλια. Σήμερα τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο. Στα 6 μίλια. Στο Ιόνιο, δηλαδή από το ακροτήριο Τέναρο και δυτικότερα, είναι 12 μίλια. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι αποφασίσαμε κάποια στιγμή ότι δεν χρειάζεται η χώρα να έχει ενιαίο εύρος αιγαλίτιδας ζώνης και επομένως σπάσαμε αυτή τη διαφορά δυτικά 12, ανατολικά 6. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κρατάνε αυτή τη διαπραγμάτευση πάρα πολύ κοντά τους. Δεν έχουν επιτρέψει σε κανέναν άλλο να κάνει αυτή τη συζήτηση. Στην πραγματικότητα μιλάνε οι δυο τους. Και νομίζω ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να δούνε αν μπορούν να περάσουν στην επόμενη μέρα. Η οποία ποια θα είναι? Γιατί διαβάζουμε και ακούμε σχολιαστές που λένε ότι μπορεί να γίνουν κάποιες υποχωρήσεις. Μπορεί να γίνουν κάποιες δεν υπάρχει κινήσεις. Περίπτωση όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση, προφανώς κάνεις υποχωρήσεις και η μία πλευρά και η άλλη. Αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές δεν έχουν κουνηθεί ούτε κατά κεραία από εκεί που βρίσκονται. Ναι. Έχουν κρατήσει και οι δύο τις θέσεις τους και κοιτάζονται. Επειδή το μεγάλο θέμα, το κεντρικό, το ένα, το κύριο, είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Για να πας και να βρεις πού αρχίζει η δική σου ΑΟΣ και πού τελειώνει, ειδικά στο Αιγαίο λοιπόν και στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν πρέπει πρώτα να έχεις κλείσει το θέμα τα χωρικά ύδατα. Να πεις δεν είναι στα 6 μάλιστα. Πού είναι? Είναι στα 10 όσο είναι και είναι στα 12. Είναι στα πού 9. Είναι? Πού είναι? Στα 8. Ναι. Να αμέσως μια διαπραγμάτευση. 9 και 8. Δεν ναι. Είναι. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Δεν ξέρω πού μπορεί να κάτσει αυτή μια διαπραγμάτευση. Ξαναλέω, όταν ξεκινάει κανείς μια διαπραγμάτευση, ξεκινάει από το μέγεθος που μπορεί να ζητήσει. Και από εκεί και πέρα θα δει τι μπορεί ακριβώς να κάνει και, πόσο τον παίρνει και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Υπενθυμίζω κάτι ακόμα. Ο ορισμός του εύρους σε αιγαλίτιδα ζώνης είναι μονομερής πράξη. Είναι μία από τις ελάχιστες μονομερής πράξεις που προβλέπει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, θεωρητικά, θα με συγχωρήσετε, θεωρητικά, η Ελλάδα μόνη της θα καθορίσει το εύρος της αιγαλίτιδας ζώνης, όπως το έκανε στο Ιόνιο. Εν της πράγμαση, θα είναι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Είναι, νομίζω, αυτονόητο και λογικό. Όχι το αφού είναι μονομερές, αυτό δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση. Το ορίζουμε και μετά ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Θα το ορίσουμε, αλλά δεν θα υπολογίσει κανείς όταν βάζει ένα χαρτί μια σειρά πράγματα και λες να του προτείνω να πάω εκεί και να προτείνει να πάει εκεί και να δούμε πού μπορούμε να βρούμε την όλη ιστορία και πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό. Μου φαίνεται απολύτως αυτονόητο. Δεν έχω συμμετάσχει στην διαπραγμάτευση, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Είναι η απόλυτη λογική της οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης, είτε αγοράζουμε πατάτες στη λαϊκή, είτε φτιάχνουμε την. Εντάξει, άλλο, εδώ είναι όμως εθνική κυριαρχία. Βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο και η εθνική κυριαρχία έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε, για παράδειγμα, ποτέ την κυριαρχία επί των νησιών, δεν θα συζητηθεί, είναι σίγουρο. Δεν θα συζητηθούν δεν θα συζητηθούν τα θέματα της αποστρατικοποίησης ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, δεν μπαίνουν καν στο τραπέζι. Είμαστε όμως στη φάση που οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα πρέπει να βρούνε μία φόρμουλα για την επόμενη μέρα. Εάν δεν τη βρούνε, απλώς δεν θα υπάρξει επόμενη μέρα. Είναι τόσο απλό και θα τόσο δύσκολο. Θα επιστρέψουμε στην περίοδο της. Την ψυχρή περίοδο, στο πω πάρα πολύ απλά, που δεν υπήρχε καμία επικοινωνία, ποια θα είναι η επιστροφή? Η δική μου προσωπική αντίληψη είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την καλή γυτνίαση. Αλλά αυτό είναι μια απολύτως ασταθή συνθήκη. Μπορεί πολύ εύκολα να πάει προς τα κάτω, μπορεί πολύ εύκολα να πάει προς τα πάνω. Και το ευκολότερο είναι να πάει προς τα κάτω. Το ζήσαμε κιόλας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γαμονέλη. Καλή σας ημέρα.